Έχοντας μείνει πολύ λίγα τμήματα ακόμη και βεβαίως με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα που φαίνεται από την πρώτη στιγμή, δώσαμε μία μάχη καθαρή και έντιμη σε όλα τα επίπεδα. Δεν υποσχεθήκαμε τίποτα παραπάνω από αυτό που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Αποδεχόμενοι το αποτέλεσμα του γραβενιώτικου λαού, ο οποίος τελικά ξεγελάστηκε και δικαίωσε τη σκοφαντία, τη λάσπη, αλλά και την παραπληροφόρηση, ήρθε ένα αποτέλεσμα στο οποίο ήμασταν μόνοι. Παλέψαμε μόνοι μας με τις δικές μας δυνάμεις. Θα μελετήσουμε τα αποτελέσματα, θα μελετήσουμε διεξοδικά τις μετακινήσεις και τις υπόγειες διαδρομές και συμφωνίες. Εμείς είμαστε έξω από αυτά. Δηλώνω όμως ότι θα είμαστε παρόντες. Εμείς συνεχίζουμε. Η παράταξη αυτή δεν έγινε για να σταματήσει. Με τη δύναμη που μας έδωσε ο γραβενιώτικος λαός και οι πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν, και δεν είναι μικροί, με τις 10 έδρες και με το 45% περίπου που μας έδωσε τώρα, μας έχει τάξει σε ένα ρόλο συγκεκριμένο. Εμείς δεν θα πετάξουμε αυτή την πετσέτα. Ούτε θα φύγουμε όπως κάποιοι άλλοι νομίζουν. Είμαστε περήφανοι γιατί μπορούμε να κοιτάμε τους δημότες και τους πολίτες στα μάτια. Να είστε σίγουροι και βέβαιοι και να είναι σίγουροι και βέβαιοι όλοι οι δημότες του Γραβενιώτικου ότι θα δώσουμε τη μάχη περασπιζόμενοι αυτά τα οποία αυτοί θέλουν. Αυτά για τα οποία εμάς μας τάξαν και βεβαίως τοποθετούμενοι σε όλα τα θέματα χωρίς να διστάζουμε σε τίποτα και βεβαίως χωρίς να αφήσουμε ούτε μία μέρα χαμένη. Από αύριο συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Δηλώνουμε παρόντες, είμαστε περήφανοι γι' αυτό το φτωχό για κάποιους αποτέλεσμα, σημαντικό για μας και σπουδαίο, και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε παρόντες και δεν σταματάμε. Θα συνεχίσουμε. Ούτε πρόκειται να φύγουμε, ούτε μας στεναχωρεί. Συνεχίζουμε και θα δώσουμε τη μάχη για τα γραβενά. Όπως μας έκανε το λόγο στο γραβενό. Σας ευχαριστώ πολύ. Το